Σε τον της Παρθένου Υιόν, πόρνη επιγνούσα Θεόν, και Κύριε οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γινή την συνεσθωμένη θεότητα. Σε αυτές τις δύο φράσεις θέλω να συνοψίσω, σεβαστοί πατέρες, σεβαστή γερόντισα με τις αδελφές και αγαπητοί αδελφοί, το νόημα της σημερινής ημέρας. Η πρώτη φράση είναι το ξεκίνημα των ένων, του πρώτου ιδιομέλου των ένων, που μόλις προλίγου το ακούσαμε σε πρώτο ήχο και είναι ποίημα του μεγάλου ποιητή της Εκκλησίας μας, του Κοσμά, του μοναχού, του Μελωδού. Και η δεύτερη φράση είναι η αρχή του δοξαστικού ιδιομέλου των αποστήχων, το οποίο θα το ψάλουν οι αδελφές σε λίγο. Θέλω να επικεντρώσω σε δύο λέξεις που σημαίνουν το ίδιο πράγμα και που ο ποιητής, ο Άγιος Κοσμάς και η Αγία Κασιανή μοναχή στις λέξεις «επιγνούσα», αναφέρεται βέβαια στην αμαρτωλό γυναίκα, και το «εσθωμένη». Και οι δύο μετοχές νομίζω ότι μας βοηθούν να καταλάβουμε το νόημα, ή καλύτερα να βιώσουμε το νόημα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη, γιατί τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης τελούμε. Και διάβασε η γερόντισσα το συναξάριο τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη της αλυψάσης των Κύριων πόρνης γυναικός μνίαν ποιήστε οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν ότι πρώτου σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Αυτό είναι το γεγονός της σημερινής ημέρας. Δεν είναι η Κασιανή. Η Κασιανή, όπως και ο Κοσμάς, ο Μελωδός και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, του οποίου δύο ιδιόμελα εψάλισαν εις τους ένους, και κάποιος άλλος ποιητής Βυζάντιος, όλοι αυτοί με τη δεινότητα η οποία ήταν και από το Θεό δοσμένη σε αυτούς, απέδωσαν και υπομνημάτισαν το γεγονός που σήμερα θέλει να προβάλλει η Εκκλησία. Και αυτό το γεγονός είναι το γεγονός της σωτηρίας και της μετάνοιας, με πρότυπο και υπόδειγμα τη γυναίκα αμαρτωλή των Ευαγγελίων. Θέλω, χωρίς να είναι πρόθεσή μου να κάνω ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης, να επισημάνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ερμηνευτικό εδώ, το οποίο είναι για τους ειδικούς. Εμείς θα σταματήσουμε εκεί που εθέσπισε η Εκκλησία και το συναξάριο αυτολεξί, όπως το διάβασε η γερόντισσα. Θέλω να πω όμως ότι στα Ιερά Ευαγγέλια υπάρχουν τρεις γυναίκες που πλησίασαν τον Χριστό και τον άλυψαν με μύρο. Η μία είναι εκείνη την οποία περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάπου στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ένα περιστατικό το οποίο δεν έγινε πριν από το πάθος, έγινε 1,5 χρόνο πριν από το πάθος του Χριστού, στο μέσον της επίγειας ζωής και δράσης του. Το περιγράφει ο Έλληνας Ευαγγελιστής, ο Λουκάς, στο σπίτι ενός Φαρισαίου που τον έλεγαν Σίμωνα, πήγε ο Χριστός και εκεί πήγε μία γυναίκα, το λέει ξεκάθαρα το ιερό κείμενο, αμαρτωλός, και έπλυνε τα πόδια του με μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της κεφαλής της, και σκανδαλίστηκε ο Σίμων ο Φαρισαίος χωρίς να το εκδηλώσει, και ο Χριστός κατάλαβε τους διαλογισμούς του και του λέει «Σίμων,
μπήκα στο σπίτι σου. Εσύ σκέφτεσαι και σκανδαλίζεσαι γιατί συγχωρώ την αμαρτωλή γυναίκα. Εσύ δεν μου έδωκες ένα χαιρετισμό και ένα φίλημα. Αυτή ου κατέλειπε φιλούσα μου τους πόδας. Αμήν λέγωση ότι αφίεντε εαμαρτία αυτής επολέ ότι ηγάπησε πολύ. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη ευαγγελική διήγηση για την αμαρτωλή γυναίκα στο σπίτι του Φαρισαίου του Σίμωνα. Έχουμε όμως και άλλες δύο, έτσι οι πατέρες ή κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας το ερμηνεύουν, και άλλες δύο περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες όμως δεν λέει το Ιερό Κείμενο πουθενά ότι ήταν αμαρτωλές. Η μία ήταν η αδελφή του Λαζάρου, η Μαρία, 6 μέρες πριν από το Πάσχα, την οποία διασώζει μόνον ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης, και η οποία στη Βιθανία, ένα μικρό χωριό κοντά στο όρος των Ελαιών και πολύ κοντά στα Ιεροσόλυμα, μετά την Ανάσταση του Λαζάρου, 6 μέρες πριν από το Πάσχα των Ιουδαίων βρέθηκε ο Χριστός, και η Μαρία από ευγνωμοσύνη στον εκρεγέρτη του αδελφού της πήρε ένα αλάβαστρο μύρου πολυτίμου νάρδου πιστικής και έπλυνε τα πόδια του Χριστού. Δεν θα σταματήσουμε και σε αυτό το γεγονός, τι είπε ο Ιούδας και πώς σκανδαλίστηκε ο Ιούδας, γιατί αυτά τα χρήματα, πολλά χρήματα κόστιζε το μύρο. Θα μπορούσαν να πουληθεί το μύρο και να μοιραστεί στους φτωχούς. Αλλά αυτή η Μαρία ήταν σεμνή και ενάρετη, όπως και η αδελφή της η Μάρθα, αδελφές του Λαζάρου. Υπάρχει όμως και μία άλλη γυναίκα την οποία να μας διασώζουν την πράξη της χωρίς να αναφέρουν ότι είναι αμαρτωλή, οι δύο Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Μάρκος. Αυτό έγινε 2 μέρες πριν από το Πάσχα. Η Μαρία του Λαζάρου, η αδελφή, 6 μέρες στη Βιθανία, αλλά στο ίδιο χωριό, στην ίδια κόμη, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Μάρκος, και οι δύο, του Ιησού γενωμένου εν Βιθανία, θα το ακούσουμε στην λειτουργία των προηγιασμένων αύριο, προσήλθε γυνή, σκέτο γυνή, όχι αμαρτωλός. Φέρουσε πολύτιμων μύρων και κατέχε εν επί της κεφαλής αυτού ανακειμένου. Το ίδιο γράφει και ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής, περίπου με τα ίδια λόγια. Έγινε λοιπόν θέμα και είναι ακόμα άλυτο το θέμα. Πώς οι πατέρες σε θέσπισαν, αφού η γυναίκα η οποία 2 μέρες πρώτου Πάσχα, το λέει ρητά ο Ευαγγελιστής, και ο Μάρκος και ο Ματθαίος, δεν αναφέρονται ότι ήταν αμαρτωλές και το μύρο το έριξαν στο κεφάλι και όχι στα πόδια του Χριστού. Πώς τώρα έγινε ο συνδυασμός της πράξης εκείνης της γυναίκας που όντως ήταν αμαρτωλή και πολύ πριν από το σωτήριο πάθος στο μέσον της δημόσιας ζωής και δράσεως του Ιησού Χριστού έκανε αυτή την πράξη, και πώς συνδυάζεται όχι με τη Μαρία του Λαζάρου την αδελφή, αλλά με τη γυναίκα της οποίας το όνομα δεν το ξέρουμε, είναι άγνωστο, και θέλησαν οι πατέρες της Εκκλησίας να συνδυάσουν την πληροφορία του Λουκά με την πληροφορία των άλλων δύο συνοπτικών, του Ματθαίου και του Μάρκου, και έτσι εθέσπισαν, όπως το είπαμε στο συναξάριο, να θυμόμαστε την αμαρτωλή γυναίκα. Και το δέχθηκαν οι ποιητές της Εκκλησίας και έκαναν τροπάρια, έκαναν ιδιόμελα, έκαναν ωραιότατους ύμνους, 2 φράσεις από τους οποίους ανέφερα πριν από λίγο.
Αφήνοντας λοιπόν πλέον το δυσεπίλητο πρόβλημα αυτό το οποίο θέλησαν οι πατέρες της Εκκλησίας να το συνοψίσουν στην αμαρτωλή γυναίκα και να έρθουμε σε αυτό καθεαυτό το περιστατικό και να δούμε πώς εδώ τώρα υπάρχει άλλη μία, δεν θα πω παρεξήγηση, αλλά μία κατάσταση η οποία μας κάνει να μπερδευόμαστε ακόμα και σε εκκλησιαστικά κείμενα. Όταν κατέβαινα εδώ στο μοναστήρι άκουσα μια εκπομπή σε ραδιόφωνο ότι σήμερα λέει η εκκλησία μας Μεγάλη Τρίτη, κανένα γεγονός ευαγγελικό, έχουμε την Κασιανή, μα δεν έχουμε την Κασιανή σήμερα. Σήμερα έχουμε την αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου έτσι όπως το συνόψισαν τα συναξάρια και οι Κασιανοί όπως και ο Άγιος Κοσμάς ο Ποιητής και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι μια σεμνότατη, μορφωμένη και ενάρετη μοναχή του 9ου αιώνα η οποία όπως και ο Κοσμάς και ο Ιωάννης οι δύο μεγάλοι μελωδοί της Εκκλησίας έκαναν ύμνους, είχε και αυτή μεγάλο τάλαντο. Ένα ιδιόμελο είναι. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Και οι χριστιανοί χάσαμε το νόημα γιατί λέμε να ακούσουμε το τροπάριο της Κασιανής σαν μουσική, ίσως να πιάσουμε και κάποια λέξη, αλλά το νόημα και το μήνυμα είναι στις πρώτες φράσεις και μάλιστα στη μετοχή που η εξαίρετη ποιήτρια βρήκε εσθωμένη, Κύριε, την συνεσθωμένη θεότητα. Δεν είναι απλή αίσθηση και γνώση κατά το επιγνούσα του Αγίου Κοσμά του ποιητή, αλλά είναι μία οντολογική και δυνατή μυστηριώδης απόρριτα που έγινε στην ψυχή της αμαρτωλής γυναίκας του Ευαγγελίου την οποία περιγράφουν οι Ευαγγελιστές έτσι όπως το θέλησε η Εκκλησία να το έχει. Μικρόν του το γέγονεν, μικρό φαίνεται πριν από το σωτήριο πάθος και λέει ο στιχουργός «Γινή βαλούσα σώμα τη Χριστού μύρον την Νικοδήμου που ρούλαβε σμυρναλόιν». Γιατί όταν αγανάκτησαν οι μαθητές, λέει ο Ματθαίος, που περιγράφει τη Βιθανία, τη σκηνή της Βιθανίας, όταν μάλιστα ο Μάρκος λέει έσπασε και το αλάβαστρο γιατί δεν έβγαινε το μύρο, είχε στενό λαιμό, το δοχείο του αλαβάστρινο, αγανάκτησαν οι μαθητές, όχι μόνο ο Ιούδας, όπως έγινε στη Μαρία του Λαζάρου, αλλά αγανάκτησαν και τότε ο Χριστός είπε τι κόπους παρέχεται τη γυναική, γιατί την στεναχωρείτε και δημιουργείτε πρόβλημα, βαλούσα αυτή το μύρον επί του σώματός μου προς το ενταφιάσε με επίησε. Σε λίγες μέρες θα πάω στο μνημείο, θα πάω στον τάφο. Τα μοίρα είναι προεόρτια και προμηνύματα του ενταφιασμού μου. Γι' αυτό και η Κασιανή στο τροπάριο λέει «Μοίρα σοι πρώτου ενταφιασμού κομίζει». Έχουμε επομένως υπόδειγμα μετανοίας την αμαρτωλή γυναίκα και η Εκκλησία σήμερα πώς την περιγράφουν και οι Έλληνες που διάβασαν και έψαλαν ωραιότατα οι αδερφές και τα απόστοιχα που επακολουθούν. Δυσόδης, βαριές λέξεις, βεβορβορωμένη, απεγνωσμένη δια των βίων, επεγνωσμένη, στιγματισμένη δια των τρόπων, βεβηθισμένη τη αμαρτία και άλλες εκφράσεις, αλλά μαζί με αυτές τις εκφράσεις φαίνεται και η παρησία της και η βεβαιότητά της για την άφεση των αμαρτιών της όταν λέει «Δεν με ευδελίξε, ούκα ευδελίξατο ο Κύριος,
την μη, μετοχή μάλλον είναι, δέξε την μη δελιχθήσαν παρά της εις αγαθότητος. Δε με συχάθηκες Κύριε που είμαι αμαρτωλή. Δέξε τα δάκρυά μου εσύ που είσαι η χαρά των αγγέλων. Αγάπησέ με εμένα που με μισούν δίκαια γιατί είμαι αμαρτωλή. Μη παρήδεις λοιπόν τα δάκρυά μου. Δέξε με την αμαρτωλή γυναίκα την πόρνη. Εσύ που γεννήθηκες, γεννάει ποτέ παρθένος? Εσύ γεννήθηκες από την Παρθένο. Και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν και αποτελούν τους ύμνους της απόψινής βραδιάς, που είναι η πρωινή ακολουθία της Μεγάλης Τετάρτης, έχουν ένα σκοπό: να μας επικεντρώσουν στο επιγνούσα της αμαρτωλής γυναίκας και το εσθωμένη. Θεόν επιγνούσα και θεότητα εσθωμένη. Κατάφερες άνθρωπέ μου να ξεκινήσω από τον εαυτό μου να είσαι επιγνούς και επιγνούσα, να είσαι εσθόμενος και εσθωμένη τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Εμπήκε στον παράδεισο. Τα δέχεται όλα ο Ιησούς Χριστός, αυτός ο οποίος χρήστηκε με τον νοητό μύρο, όπως λέει ο ημινογράφος της Εκκλησίας, και μας δίνει σήμερα το παράδειγμα με την αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου. Τώρα, οι Κασιανοί, που γίνεται παρεξήγηση και νομίζουν πολλοί ότι αυτά που έγραφε η Κασιανή τα έγραψε για τον εαυτό της, ήταν ευσεβεστάτη μοναχή. Βέβαια υπάρχει η ιστορία με το Θεόφιλο, θα γινόταν αυτοκράτηρα, το μήλο το έδωσε στη Θεοδώρα ο Θεόφιλος, γιατί τον αποστόμωσε. Φαίνεται ήταν έτσι στο Βυζάντιο, και αυτό είναι ιστορικό το γεγονός, το καταγράφουν οι ιστορικοί, όταν επρόκειτο να νυμφευθεί και παρουσιάστηκαν όλες οι ωραιότατες και μορφωμένες κοπέλες της αυτοκρατορίας και πέρασε όπως ήταν όλες μαζί συγκεντρωμένες για να δώσει το χρυσό μήλο και εξεπλάγει από την ωραιότητα την έσωθεν και έξωθεν της Κασιανής, της λέει μια κουβέντα: διαγυναικός ερείει τα φαύλα, όλα τα κακά προήλθαν από γυναίκα. Δεν περίμενε ο Θεόφιλος να τον αποστομώσει αυτή η εκπάγλου καλονής αλλά και ψυχικής ωραιότητας η Κασιανή ή η Κασία, η Κασία όπως είναι γραμμένη στα βιβλία. Αλλά διαγυναικός του λέει πηγάζει τα Κρήτο. Από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα καλά. Ο Θεόφιλος εννοούσε την Εύα που κατάστρεψε το ανθρώπινο γένος και η Κασιανή εννοούσε την Παναγία που έσωσε το ανθρώπινο γένος. Και έχασε την ευκαιρία να γίνει αυτοκράτηρα, έδωσε το μήλο στη Θεοδώρα και η ωραιοτάτη και ευσεβεστάτη Κασιανή αποσύρθηκε σε μοναστήρι και πέρασε το βίο της, είχε και το τάλαντο να γράφει ύμνους, και δεν είναι μόνο αυτό το δοξαστικό που θα ψάλουν τώρα οι γερόντισσα και οι αδελφές. Είναι και αυτό ωραίο. Προσωπικά δεν μου επιτρέπεται να συγκρίνω, αλλά έχει ένα άλλο υπέροχο δοξαστικό στα Χριστούγεννα η Κασιανή. Αυγούστου μοναρχίσαντος επί της γης και κάνει συγκρίσεις για την πολυαρχία των ανθρώπων που έπαψε και για τη δεσποτεία της θεότητας του Χριστού και έγραψε κι άλλους ύμνους στην Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου η Κασιανή και έγραψε και τους ιρμούς, τους πέντε πρώτους του κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, κύμα τη θαλάσσης. Τι λόγια: σε τον επί υδάτων κρεμάσαντα πάσαν την γη ασχέτως,
της Κασιανής είναι και αυτό. Την εσταυρών σου θείαν κένωσιν προωρών Αβακού με εξαιστικό σεβόα. Και αυτό της Κασιανής, Θεοφανία σου Χριστέ, της προσημάς συμπαθώς γενωμένης, συμπλήρωσε η Κασιανή τον Κοσμά, ο οποίος είχε ένα τετραώδιο από την έκτη οδή και κάτω και έκανε και τις πέντε πρώτες οδές και είναι η ευσεβεστάτη που δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου. Τώρα, τα προηγούμενα χρόνια ο πατήρ Εφραίμ από αυτή τη θέση, χρησιμοποιώντας και θύραθεν σύγχρονους ποιητές πώς το μεταφράζουν, αλλά η μετάφραση, η ωραιότατη ελληνική γλώσσα όπως βγήκε από τον κάλαμο των συγγραφέων, πώς θα ερμηνεύσεις ή θα μεταφράσεις καλύτερα? Να ερμηνεύσεις μπορείς. Δέξε μου τα σπηγάς των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης στο είδωρ. Ποιος μπορεί να το μεταφράσει, κι αν είναι ελίτης, κι αν είναι παλαμάς, κι αν είναι σεφέρης? Κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτο σου κενώσει. Οι ύμνοι που γράφτηκαν έχουν σχεδόν θεοπνευστία όπως και η Αγία Γραφή. Να τους μεταφράσουμε, να διαβάζουμε στο σπίτι αλλά στην εκκλησία ποτέ. Πιστεύω προσωπικά δεν θα μεταφραστούν, γιατί καλύτερα να γίνουν από την αρχή καινούργοι παρά να πιάσουμε να τους μεταφράσουμε. Δεν μεταφράζονται. Ο μακαριστός Μητροπολίτης μας ο Παύλος, τολμηρός όν, λειτουργούσε με μετάφραση, αλλά πώς να μεταδώσεις τη μεγαλειώδη αναφορά του Μεγάλου Βασιλείου? Πλάσας γάρ των άνθρωπων χούν λαβών από της γης και εικόνη της ή ο Θεός τιμή σα, έθηκα σε αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής. Δεν γυρνάν στη δημοτική γλώσσα αυτά. Αυτά είναι γραμμένα έτσι και όποιος θέλει, γιατί αποδεικνύεται ότι και στη δημοτική να τα πεις απλώς θα χάσουν το νόημα, δεν μεταφράζονται και παραμένουν στους αιώνες των αιώνων και δεν επιτρέπεται εμείς που τώρα το επίπεδο ανεβαίνει το μορφωτικό των ανθρώπων να μην καταλαβαίνουμε και να βοηθηθούμε από τα λεξικά και από τις ερμηνείες. Έτσι και το τροπάριο της Κασιανής, το οποίο θα το ψάλουν οι αδερφές απόψε, όχι λαρυγγισμοί, είπα και την Κυριακή, βοές ατάκτης και αναρμόστης, λέει ο κανόνας, οι ψάλλοντες επ' εκκλησίας ψαλέτωσαν βοές ατάκτης και αναρμόστης μη χρώμενοι. Αυτό γίνεται εδώ στο μοναστήρι και θέλω να το πω και είμαστε πάρα πολύ πνευματικά εφρενόμενοι όταν ακούμε οι αδελφές να ψάλουν με τον τόνο αυτό, ο οποίος είναι ο τόνος ο πραγματικός της βυζαντινής μουσικής και αποδίδει τα αριστουργήματα που βγήκαν από τα χέρια των ιερών ποιητών, όπως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Κοσμάς ο Μελωδός και μεταξύ αυτών και η Κασιανή. Είναι της Κασιανής. Αυτή το έγραψε το δοξαστικό. Υπάρχει βέβαια μια πληροφορία μοναδική, ένα τυπικό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα του έτους 1100 τόσο του 12ου αιώνα, το αποδίδει στο Φώτιο, τον Πατριάρχη, αλλά είναι το χέρι της Κασιανής που το έγραψε. Έτσι το παραδέχεται και το θεωρεί η Εκκλησία και με αυτή την προοπτική απόψε, μαζί με τον Ιερό Κοσμά, που παρουσιάζει την πόρνη να επιγεινώσκει και να νιώθει τον Ιησού Χριστό, και μαζί με την Κασιανή η οποία παρουσιάζει την αμαρτωλή γυναίκα να αισθάνεται τη θεότητα του Ιησού Χριστού στα μύχια της ψυχής της, με αυτόν τον τρόπο θα ακούσουμε τώρα τα τέσσερα ιδιόμελα των αποστήχων με επισφράγισμα το δοξαστικό των αποστήχων της σημερινής ημέρας και με τα λόγια που κλείνει η Κασιανή, η ποιήτρια του Βυζαντίου, τον ύμνο της και το δοξαστικό της, ας κλείσουμε και εμείς τον πενιχρό μας λόγο. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβύσους, μεταφράστε το αν μπορείτε. Τι σε ξιχνιάσει, ψυχοσώστα σωτήρ μου,
μη με την συν δούλην, μη με τον σον δούλον παρίδης, ο αμέτρητον έχων το έλεος. Αμήν. Αμήν.